Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της σύσκεψης των Πρωθυπουργών των τεσσάρων χωρών του Νότου, μεταξύ των οποίων και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη και σε αυτή συμμετείχαν ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ και της Πορτογαλίας Αντώνιο Κώστα. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ζήτημα κορυφαίας σημασίας τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Κοινή πεποίθηση είναι πως η αντιμετώπιση μιας τέτοιας πρόκλησης απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δράσεις που θα προφυλάσσουν τις κοινωνίες μας, τουλάχιστον μέχρι τον τερματισμό του πολέμου και την ομαλοποίηση της λειτουργίας των αγορών, καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πλήρως και αποτελεσματικά μόνη της μια τέτοια κρίση. Γιατί όταν οι τιμές του ηλεκτρισμού, της θέρμανσης αυξάνονται 5-6 φορές, κανείς εθνικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να τις καλύψει. Συνεπώς, οι τέσσερις χώρες μας συμφωνήσαμε ότι οι λύσεις δεν μπορεί να είναι μόνο εθνικές. Όπως ανέφερε και ο Πέντρο και ο Μάριο και ο Αντώνιο, κάθε χώρα έχει δρομολογήσει το δικό της εθνικό πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Χθες εμείς ανακοινώσαμε μια πρόσθετη δέσμη ρυθμίσεων ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε αθροιστικά οι ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το φθινόπωρο να πλησιάζουν τα 4 δισεκατομμύρια. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνική κυβέρνηση προτείνει εναρμονισμένες ευρωπαϊκές πολιτικές παρεμβάσεις απέναντι στις κερδοσκοπικές τάσεις, ώστε να επανέλθει η ισορροπία στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού. Πρέπει να πάρουμε άμεσα αποφάσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Δεν γίνεται να μην συγκροτούμε ενιαίο μέτωπο και στο επίπεδο της οικονομίας. Αυτή η ενεργειακή κρίση μπορεί να ξαναχτυπήσει τον εφιάλτη του λαϊκισμού στην Ήπειρό μας, συνέχισε ο ίδιος. Είμαι σίγουρος ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ερχόμενης εβδομάδας δεν πρέπει απλά να γίνει αντιληπτή η κρισιμότητα των περιστάσεων, αλλά όπως είπε και ο Πέντρο, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις άμεσα. Να δράσουμε υπέρ της Ευρώπης και των Ευρωπαίων, των πολιτών μας. Δεν γίνεται σε επίπεδο διπλωματίας να απαντούμε από κοινού και σωστά στη ρωσική επιθετικότητα, αλλά να μην συγκροτούμε ένα ενιαίο μέτωπο και στο επίπεδο της οικονομίας που πλήττεται από αυτήν. Πρόκειται για ένα κίνδυνο που απειλεί την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Πρόκειται όμως και για μια νάρκη στην ευρωπαϊκή ιδέα και στη δημοκρατία. Μπορεί αυτή η ενεργειακή κρίση να ξαναξυπνήσει τον εφιάλτη του λαϊκισμού στην Ήπειρό μας. Και σε αυτό το πεδίο πληρώσαμε, ειδικά εμείς στην Ελλάδα, βαρύ τίμημα τα 10 προηγούμενα χρόνια. Δεν πρέπει να ξαναδούμε σε καμία περίπτωση τα ίδια φαινόμενα. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συμφωνήσαμε ότι το κείμενο που πιστεύουμε ότι θα εγκρίνουμε στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι φιλόδοξο. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του. Τα γεγονότα στην Ουκρανία έρχονται να αποδείξουν αφενός την ανάγκη μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό για τις επιβολές των τρίτων μερών, αλλά και την ανάγκη της συνεργασίας μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ΝΑΤΟ. Είναι ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν έντονα τους επόμενους μήνες, όπως θα μας απασχολήσει βέβαια και η αύξηση των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών και ο τρόπος με τον οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτές τις σημαντικές επενδυτικές δαπάνες, που σίγουρα θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς μας, γίνονται όμως για έναν κοινό, έναν ουσιαστικό, έναν ευρωπαϊκό σκοπό. Τέλος, αγαπητέ Μάριο, να εκφράσω δημόσια τον αποτροπιασμό μου για όσα συμβαίνουν σήμερα που μιλάμε στην Ουκρανία, ειδικά στη Μαριούπολη. Γνωρίζετε το έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Ολοκληρώνοντας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι επειδή πρέπει να σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα, η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει, όταν τελειώσουν οι εχθροπραξίες, να ξεκινήσει τη διαδικασία της αποκατάστασης, ανακατασκευής του μαευτηρίου της Μαριούπολης, το οποίο και βομβαρδίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες ως μια μικρή έμπρακτη στήριξη στη μεγάλη προσπάθεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανοικοδόμησης που θα πρέπει η Ουκρανία να κάνει όταν τελειώσουν οι εχθροπραξίες.